Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Θεματάρα. Η οποία πιάνει πάρα πολλά ζητήματα από αυτά που συζητάμε εδώ στο κανάλι. Δεν αφορά μόνο τη σχέση με κάποιον ή κάποιον που είναι παντρεμένος ή είναι παντρεμένη. Αφορά γενικότερα τη σχέση με τον εαυτό μας και με ποιο τρόπο ζούμε τη ζωή μας. Πώς ζούμε έτσι τις ζωές μας. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Μου γράφει λοιπόν μια φίλη. Χαίρετε. Είμαι στη διαδικασία να πάρω απόφαση εάν θα παραμείνω ή θα φύγω σε μια σχέση με κάποιον ο οποίος μετά από έξι χρόνια εξωσυζυγικής σχέσης μαζί μου, είναι η γυναίκα που μας γράφει, αποφάσισε να χωρίσει από γάμο γιατί λέει είμαι η γυναίκα που θέλει και δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς εμένα. Για μένα αυτή η πρόταση από μόνη της είναι εξαιρετικά προβληματική. Γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι παντρεμένος, έχει αγαπήσει αλλού, δεν του παίρνει έξι χρόνια για να καταλάβει ότι η γυναίκα που έχει αγαπήσει ή η... άλλη γυναίκα είναι η γυναίκα της ζωής του και δεν μπορεί χωρίς αυτή. Πάμε να δούμε τι έγινε μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια. Εγώ μέσα σε αυτά τα χρόνια έφευγα γιατί δεν μπορούσα να δεχτώ πως είμαι η άλλη και ήταν κάτι το οποίο κατέκρινα... Και δεν περίμενα ποτέ να ζήσω. Αυτό το έχουμε ακούσει και από άλλες κοπέλες και από άλλους άνδρες, ότι ε, ενώ το κατέκρινα κάτι, μετά το λούστηκα. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου τύχει. Life happens, shit happens, όπως λέμε εδώ στο κανάλι μας. Και ποτέ μην ποτέ. Με έκανε ό,τι αηδίαζα να γίνω. Δηλαδή η εξωσυζυγική σχέση, λέει η κοπέλα, την έκανε ό,τι αδίαζε να γίνει. Έφευγα συνέχεια και του έλεγα: Όταν θα είσαι ελεύθερο, έλα να με βρει, δεν μπορώ να ζω έτσι τα κτλ, κτλ. Μέσα σε αυτά τα χρόνια ήμουν πάντα λυπημένη. Πάντα κάτι έλειπε. Τα μάτια μου δεν είχαν ευτυχία. Ενώ δόξα τω Θεώ, στη ζωή μου τα κατάφερα μόνη μου να έχω μια πολύ καλή δουλειά, όπου με χτιμούν και με σέβονται και να αποκτήσω το δικό μου σπίτι με πολύ κόπο. Μπράβο, κορίτσι. Μπράβο. Μπράβο. Για το ότι κατάφερες μόνη σου, με πολύ κόπο, να επιτύχεις και στον επαγγελματικό χώρο και να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Μπράβο, χωρίς πλάτες. Μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια πήγαινε έλα σε αυτή την εξωσυζυγική σχέση, έπαθα κλάματα και δράματα, έπαθα αυτοάνωσο. Αυτοάνωσο νόσημα. Μάλιστα. Και εκεί του είπα τέλο, Δεν θα πεθάνω εγώ για κανένα. Ένιωθα αδικία. Και μόλις πήγα να προχωρήσω αρρώστησε αυτός επειδή με έβλεπε να μην είμαι καλά. Μου είπε πως τόσο καιρό οδηγεί τα πράγματα στο χωρισμό για να είμαστε μαζί. Τέτοιες μπλε λιλά και φούξια. Σίριους όμως. Σοβαρά όμως. Σοβαρά όμως. Μπορεί να τύχει ένα άνθρωπο που είναι παντρεμένο να αγαπήσει αλλού, αλλά αν είναι έντιμο άνθρωπο, το λέει, χωρίζει και φεύγει. Στο βιβλίο μου Να μείνω ή να φύγω, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει ψυχογειώ, αν δεν το έχει διαβάσει, φίλοι, σου προτείνω να το διαβάσει, μιλάω για αυτή την περίπτωση, ότι μπορεί κάποιο να είναι παντρεμένο, να βρίσκεται σε ένα γάμο συμβατικό ή σε ένα γάμο νεκρό και να αγαπήσει αλλού. Αν είναι έντιμο άνθρωπο, θα το πει. Γεια σα, φεύγω και θα αναλάβει την ευθύνη του. Άρα, μόλις εσύ πήγες να προχωρήσεις, αρρώστησε αυτός, το άνα τον Κακομήρη, επειδή με έβλεπε να μην είμαι καλά, μου είπε πως τόσο καιρό οδηγεί τα πράγματα στο χωρισμό για να είμαστε μαζί. Δεν μπορούσε να μου πει κάτι μέχρι να είναι σίγουρο, τέτοιε μπλέλη λαγκηφούξια. Και όντω μου έδειξε κάποια μηνύματα που φαίνεται πω συζητούσαν για χωρισμό. Ξέρει πόσε φορέ τα ζευγάρια μπορεί να συζητούν για χωρισμό και αυτό να μην επιτευχθεί ποτέ. Μέσα σε αυτά τα χρόνια γίναν πάρα πολλά, είμαι σίγουρη. Στερήθηκα βασικές ανάγκες, καταπιέστηκα και ενώ είμαι ένα δυνατό ψυχικά άτομο σε αυτό το θέμα δεν μπορούσα να βρω λύση. Πώς να βρεις λύση αφού σου δέσμει ενό τύπου ο οποίο ήθελε και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτά του. Και τα καλά της κοιλιάς του γάμου, τα καλά της κοιλιάς του, τα καλά του γάμου και τα καλά της σχέσης. Όταν πήγε ένα ψυχολόγο, έβλεπα την αλήθεια. Ότι αν με ήθελε και ήταν τίμιο, θα χώριζε εξ αρχή. Να το που το πήγε ο ψυχολόγο που πηγαίνει. Αλλά όπω είπε, δεν θα χώριζε να έχανε το γιο του το σπίτι του να δυσκολευτεί οικονομικά, εάν εγώ δεν ήμουν μαζί του. Α, τα θέλει όλα δικά του. Θέλει να χωρίσει, αλλά να είναι σίγουρο ότι θα ζήσει μαζί του. Εδώ και αν μιλάμε για μη ανάληψη ευθύνης. Τώρα μου ζητάει να είμαι δίπλα του κάποιου μήνε, ώσπου να το εμπεδώσει άλλη κοπέλα, ότι πρέπει να χωρίσουν. Α, καλά. Το σπίτι είναι δικό του, επομένω λέει: Δεν μπορώ απλά να σηκωθώ να φύγω. Μου είπε πω δεν μπορεί να την πληγώσει, γιατί και εκείνη πέρασε πολλά παλιά. Λε κι εγώ τόσο καιρό δεν πληγωνόμουν. Μου είπε ότι δεν μπορώ να, αν δεν μπορώ να αντέξω να ζω μαζί του τη διαδικασία, να μείνω μόνη μου, αλλά να του υποσχεθώ πω θα τον περιμένω κάποιου μήνε για να έρθει σε μένα μόλι. Κάποιου μήνε για να έρθει σε μένα μόλι Μου είπε πω νιώθει με κλάματα κτλ. Τα, τα κλάματα είναι ένα εξαιρετικό χειριστικό εργαλείο και εν άρκηση τα χρησιμοποιούν πολύ συχνά τα κλάματα, ειδικά οι ευάλωτοι άρκηση, οι κρυφοναρκιστέ. Να σημειώσω ότι την κοπέλα δεν ήθελε να την παντρευτεί, αλλά δεν μπορούσε να κυρώσει το γάμο. Τι σημαίνει δεν μπορούσε να κυρώσει το γάμο, Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Στο καινούριο βιβλίο που γράφω τώρα υπάρχει μια τέτοια ιστορία με έναν τέτοιον τύπο, ο οποίο έλεγε: Πριν το γάμο ήθελα να χωρίσω, αλλά δεν μπορούσα να τον ακυρώσω. Και πάντα την απατούσε, γιατί όπω λέει, ήταν λάθο επιλογή και ψάχνε αυτό που ήθελε από αλλού. Τι μαλάκα, Τι, 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 τι τεράστιο μαλάκα είναι αυτό. Ο οποίο δεν την ήθελε από την αρχή την κοπέλα και αντί να τη το πει να τελειώνουν, την παντρεύτηκε και την απατούσε για να βρει αλλού αυτό που ήθελε. Τι ηθική είναι αυτή. Η προσωπική του ηθική, η οποία είναι βασισμένη πάνω στα συμφέροντά του. Ό,τι μου συμφέρει εμένα είναι καλό και ηθικό. Και ό,τι μου συμφέρει να δείξω ότι έχω ευαισθησία, θα δείξω ότι έχω ευαισθησία. Μάνα μου δεν μπορούσα να τη χωρίσω και γι' αυτό την πήρα, αλλά επειδή ήμουν και εγώ καημένο που δεν είχα αυτό που ήθελα, έπαιρνα αυτό που ήθελα παλού. Παλιό παιδο. Εγώ που περνιέμαι και για έξυπνη, έχω φτάσει να είμαι 37, να θέλω οικογένεια. Πάντα ήθελα να κάνω οικογένεια και να έχω δώσει 6 χρόνια σε κάποιον που ποτέ δεν πήγα έξω για ένα φαγητό. Τώρα αυτό που περνιέσαι και έξυπνη. Είμαστε πολλέ που περνούμαστε έξυπνες, έξυπνε, <laughs> αλλά έχουμε τάσει ενεξάρτηση και αποβλακωνόμαστε με τον κάθε ακατονόμαστο που μπλέκουμε. Τώρα μου λέει πώ θα μπορούμε να κάνουμε όσο ονειρευτήκαμε μαζί. Τα σκέφτηκε όλα, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δεν μπορώ να του πω θα σε περιμένω. Του είπα να μείνει μαζί τη αφού εκείνη τον θέλει. Αυτό λέει: Εγώ θα χωρίσουμε μόνο αν είμαστε μαζί. Παράτατον. Παράτατον. Θα ξεφορτωθεί εκείνη έναν προβληματικό και θα το φορτωθεί εσύ. Παράτατον. Άκου, θα χωρίσω μόνο για να είμαστε μαζί. Μόνο αν είμαστε μαζί. Δηλαδή, να αναλάβει εσύ την ευθύνη του χωρισμού του. Παράτατον. Και μου βάζει ένα βάρο το οποίο δεν είναι δικό μου. Φυσικά και δεν είναι δικό σου το βάρο. Από τη μια έμαθα να μην κρίνω και να βλέπω τα καλά στου ανθρώπου. Είδα εξάλλου πολλού να αλλάζουν προ το καλύτερο. Και από την άλλη, σκέφτομαι πώ θα είναι η ζωή μου μαζί του. Χειρότερη από ότι όταν ήσουν η Φιλενάδα. Γιατί όταν ήσουν η Φιλενάδα, είχε κάποια κλάσματα χρόνου που περνούσε μαζί του. Άμα είσαι συνέχεια μαζί του, θα σε αποτελειώσει αυτό. Καλά, καλά, δεν χώρισε, τι έχω να τραβήξω. Και μετά, κάποιος που συμπεριφέρθηκε έτσι δειλά, κατεμένα θα έκανε τα ίδια σε μένα, πολύ πιθανόν, πάρα πολύ πιθανόν. Να σημειώσω πως έχω πάρα πολλές ευκαιρίες να γνωρίσω κάποιον και δεν δίνω ευκαιρία επειδή ήθελα να είμαι σωστή. Ναι, και ήθελες να είσαι σωστή στον παντρεμένο που είχε σχέση μαζί του. Στον εαυτό σου πότε θα γίνει σωστή. Πριν ένα μήνα, όταν του είπα τέλο, έδωσε ευκαιρία σε κάποιον γιατί ήταν ένα πολύ καλό παιδί, ελεύθερο κτλ. Αλλά μετά από λίγε μέρε ήρθε ο άλλο και μου είπε πώ μπόρεσα, μπόρεσα, να προχωρήσω, και ότι τον απάντησα και ότι εμένα αγαπά και πήγε και μίλησε με τη γυναίκα του ξανά για να δώσει τέλο. Τέτοιε μπλε λιλά και φούξια. Σε είδε ότι προχωρούσε και ήρθε να σου το ποτάρι. Ήμουν σίγουρη εγώ διαβάζοντα την αρχή ότι κάποια νέα γνωριμία θα έκανε και έριξε αυτό στο ψέμα, ότι και καλά θα χωρίσει. Θα μπορούσα να γράφω ώρες με όλα όσα έζησα μαζί του. Το ερώτημα είναι τι να κάνω. Εσύ αποφασίζεις τι να κάνεις. Εγώ στη θέση σου θα τον έστελνα, θα τον μπλόκαρα από παντού και δεν θα ήθελα να είχα καμία απολύτως σχέση μαζί του. Καμία όμως. Ούτε σχέση, ούτε να, λα... να λάβω, την ευθύνη ενός προβληματικού που για έξι χρόνια πατούσε τη γυναίκα του μαζί μου, με έκανε και εμένα κουρέλια, την απατούσε και αυτήν και παραδέχεται ότι από την αρχή δεν ήθελα να την πάρει, αλλά την πήρε επειδή ντρεπόταν. Δεν Εν μεταξύ είναι πολύ γνωστό story αυτό. Το λένε διάφοροι απατηλοί αυτό το πράγμα. ξέρει, δεν ήθελα να την πάρω από την αρχή, την τελευταία μέρα πριν το γάμο, δεν ήμουν σίγουρο και δεν ήθελα και ντρεπόμουν και. Α. Μέσα μου νιώθω πω με αγαπά, πω όντω παγιδεύτηκε και πω όντω θα χωρίσει. Παγιδεύτηκε. Η παγιδευμένη εσύ σε κόρη μου. Όμω τι ζωή θα έχω εγώ μαζί του. Σου λέω χειρότερη από αυτή που είχε μέχρι τώρα, γιατί τώρα θα τον έχει full time. Ένα καλό εντό εισαγωγικών, γιατί δεν θεωρώ καλή ιδέα να τα φτιάχνουμε παντρεμένου. Ένα καλό του να τα φτιάχνει με έναν παντρεμένο είναι ότι θα πάρει μόνο τι ευχάριστε στιγμέ, τι σεξουαλικέ, τι ερωτικέ κλπ. Αν όμω τον έχει όλη μέρα στο σπίτι, θα τα πάρει όλα, όλο το πακέτο. Και από ό,τι φαίνεται, το πακέτο δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό. Δεν σε έχει πείσει το αυτοάνω όσο ακόμη. Και μια και έχασα έξι χρόνια, δεν πρέπει να δώσω μια ευκαιρία να δούμε αν θα πετύχει μαζί μα. Ε, ναι, να μην πάθει ρε, παιδί μου, και κάτι άλλο, καμιά άλλη ασθένεια. Δεν σε φτάνει το αυτό. Άνω να πάθει και κάτι άλλο. Ναι, να δώσει μια ευκαιρία. Να βγει και καμιά άλλη, καμιά άλλη αρρώστια για να αποφασίσει. Όμω πάλι για να ευτυχήσω, θα πάρει καιρό μέχρι να χωρίσει επίσημα κτλ. Για να δυστυχήσει εννοεί. Πραγματικά είμαι απεγνωσμένη. Αρρώστησα, δεν έχω ευτυχία μέσα μου από τι σκέψει. Πιστεύω πω με αγαπά, όμω θα είμαι ευτυχισμένη μαζί του. Αυτό δεν αγαπάει ούτε τα ντερά του. Αγαπάει με την ψυχή του. Τι ψυχή έχουν οι Κάθε άνθρωπο αγαπάει με την ψυχή του, είπαμε. Αναλόγω με το τι άνθρωπο είσαι και με τέτοιο τρόπο αγαπά. Δεν έπρεπε να είμαι σίγουρη. Μην προσπαθείς να φημώσεις τη φωνή της συνείδησης σου, τη φωνή της διέστησης σου, τον gut instinct σου που σε πληροφορεί ότι θα ταλαιπωρηθείς ακόμη περισσότερο. Νιώθω άσχημα που κάποια κοπέλα θα χωρίσει γιατί υπάρχω εγώ. Δεν νιώθω καλά μέσα μου. Προτιμώ να πληγωθώ εγώ παρά να έχω αυτό το βάρος. Κοίταξε... Ε... Αυτό το νιώθω άσχημα που κάποια κοπέλα θα χωρίσει γιατί υπάρχω εγώ, θα έπρεπε να ισχύει και το νιώθω άσχημα που κάποια κοπέλα δέχεται απιστία επειδή υπάρχω εγώ. Στην πραγματικότητα, τώρα που θα το φορτωθεί, δεν το θε. Και καλά κάνει που δεν το θε. Προτιμώ να πληγωθώ εγώ παρά να έχω αυτό το βάρο. Θέλω κάτι καθαρό, αληθινό. Η ψυχή μου θέλω να είναι καθαρή και ήρεμη. Δεν ξέρω αν θα αντέχω να είμαι με κάποιον που ξέρω τόσα για το παρελθόν και με έχει πληγώσει με τη στάση του. Έχει κάνει τα πράγματα όπως τα ήθελε και τώρα μου λέει πως θέλει να με κάνει ευτυχισμένη. Πραγματικά ευχαριστώ για το χρόνο που θα αφιερώσεις να διαβάσεις όλα αυτά και θα το εκτιμούσα εάν μπορούσες με βάση εμπειρία και γνώση να μου πεις τη δική σου άποψη. Ευχαριστώ να σε πάντα καλά, ευτυχισμένη και αληθινή. Θα με βοηθούσαν κάποιε απαντήσει έτσι ώστε να μπορέσω να προχωρήσω με τη ζωή μου. Θέλω απλώ να κάνω μια σωστή επιλογή και να ξεχάσω πω ό,τι δεν ήθελα να ζήσω στη ζωή μου το έζησα. Να συγχωρήσω τον εαυτό μου που, τόσο, που τον αδικό τόσο και να προχωρήσω. Για μένα ήταν red flag όσοι έχουν σχέση η γάμο και ποτέ δεν έδωσα ευκαιρία. Μαζί του απλώ δεν ξέρω τι έγινε. Μαζί του έγινε ψυχοπαθολογική έλξη. Μαζί του τέργειαξαν οι παθολογίε σα. Προσπαθώ να κρατώ όμω πλέον. Το πάθημα ως μάθημα και ίσως τώρα θα έπρεπε να, να καταλάβω τι πραγματικά θέλω από έναν άντρα. Τι αξίζει, τι όχι. Ευχαριστώ απεριόριστα, θα περιμένω μια ανυπομονησία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φιλενάδα θα σου πω και εσένα και θα πω και σε όλες μας και σε όλους μας ότι είναι εξαιρετικά κακή ιδέα όταν τα ξαναβρίσκουμε με τον πρώην, με την πρώην να σταματάμε την ψυχοθεραπεία ή να πηγαίνουμε στη ψυχοθεραπεία μόνο όταν τα χωρίζουμε. Εάν έχουμε μια τέτοιου είδου προβληματική σχέση, πρέπει να πηγαίνουμε πολύ πιο εντατικά στη ψυχοθεραπεία, ακόμη και όταν τα βρίσκουμε, ακόμη και όταν είμαστε σε καλή φάση. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι μεθυσμένο και τυφλωμένο και παλαβωμένο από έρωτα και να ξεχνά το ραντεβού σου στη θεραπεία ή να ακυρώνει τη θεραπεία, να μην βρίσκει ώρα να βάλει ραντεβού για ψυχοθεραπεία, να μην βρίσκει χρήματα. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο επειδή φοβάσαι ότι η ψυχοθεραπεία θα σου χαλάσει τον ερωτά σου. Τον μπλε το Λίλα και το φούξια. Απάντησα στη φίλη ότι θα το κάνω βίντεο και μου γράφει από δουλειά φίλου. Ένα ιστερόγραφο Από δουλειά, οικογένεια φίλου, έχω δόξα το Θεό παραπάνω από ό,τι θα επιθυμούσα. Έχω πλέον μετά από μόχθο και κόπο οικονομική άνεση από μια δουλειά που είμαι καταξιωμένη με ταξίδια και ό,τι φανταζόμουν. Εδώ θέλω να σου κρούσω λίγο τον κόδωνα του κινδύνου. Μήπω επειδή έχει επιτύχει τη δουλειά σου και οικονομικά, αυτό θέλει να χωρίσει από τη γυναίκα του και να σε παντρευτεί εσένα για να, σε, για να εκμεταλλεύεται και την οικονομική σου κατάσταση. Σκέψου το λίγο. Είμαι περήφανη πλέον για μένα, όπω και όλοι γύρω μου με θαυμάζουν για όσα πετυχαίνω και τι άνθρωπο είμαι. Προσπαθώ να βοηθώ, να αφήνω στον άλλο κάτι όμορφο να θυμάται από μένα. Προσπαθώ να δω τη ζωή σήμερα γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα και κανένα. Παίρνω χαρά να δίνω και να βοηθώ. Νιώθω πω αντέχω τα πάντα, αλλά πλέον αυτή η κατάσταση με εξόντωσε. Δεν έχω ψυχική δύναμη και ξέρω πολύ καλά πω εγώ φταίω. Κανένα άλλο. Απλά θα ήθελα με ένα ανοιγό κλίμα των ματιών να γαλίνευα, και να μην υπήρχε αυτό το διλήμμα. Δεν μπήκα σε αυτή τη σχέση για να προκαλέσω πρόβλημα. Απλώς αφέθηκα και ρωτεύτηκα. Εγώ μπορώ να φύγω και να πάρω το δρόμο μου. Πλέον μπορώ. Αλλά είναι η ώρα να τα παρετήσω τώρα που θέλει να είμαστε μαζί. Δεν θέλει να είστε μαζί. Θέλει να μην σε χάσει. Δεν θέλει να είστε μαζί. Λοιπόν... Επειδή μου είπε να σε συμβουλεύσω και με βάση την προσωπική και επαγγελματική μου πήρα. έχω δει περιπτώσει ανδρών οι οποίοι χώρισαν για να παντρευτούν την κοπέλα με την οποία ξεκίνησαν να έχουν κάτι πρωτού χωρίσουν. Προσπαθώ να σκεφτώ αν ξέρω καμιά περίπτωση που πήγε καλά αυτό. Μου έρχονται στο μυαλό περιπτώσει που δεν πήγε καλά αυτό. Μπορεί να βγει καμιά που πήγε καλά, δεν ξέρω. Από τι περιπτώσει που γνωρίζω, δεν πήγε καλά. Και αυτό το οποίο έλεγε η δεύτερη σύζυγος στην πορεία είναι «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ήθελε με τίποτα να χωρίσει η πρώτη σύζυγος αυτόν τον τύπο ο οποίο είναι τόσο ταλαιπωρητικός». Λοιπόν, αν ένα ζευγάρι το οποίο γνωρίζεται κάτω από αντίξουες συνθήκες, ο ένας να χωρισει η πρωτη συζυγος αυτον τον τυπο ο ειναι τοσο ταλαιπωρητικος λοιπον αν ενα ζευγαρι το οποιο γνωριζεται κατω απο αντίξοες συνθηκες ο ενας να ειναι παντρεμενος και ο άλλος να είναι ελεύθερος, είναι ένα ζευγάρι δύο ανθρώπων που είναι και οι δύο έντιμοι, και οι δύο ολοκληρωμένε προσωπικότητε και οι δύο έχουν υψηλή διαφοροποίηση και είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμοι, τότε δεν θα παραμείνει αυτό το ζευγάρι παράνομο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύντομα αυτός ο οποίος είναι παντρεμένος, είτε θα διαλύσει την εξωσυζυγική σχέση, είτε θα διαλύσει το γάμο και θα προχωρήσει στο να είναι με την εξωσυζυγική σχέση. Ακόμη και στην περίπτωση που μόλι έχει γνωρίσει κάποιον ο οποίο σου λέει την αλήθεια, ότι ο γάμο του είναι τελειωμένο, ότι ο γάμο του είναι νεκρό, ότι έχει να κάνει σεξ με τη γυναίκα του, ξέρω εγώ, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Και αποφασίσει να είσαι μαζί του, να ξέρει ότι θα τραβήξει πολλέ ταλαιπωρίε από τη διαδικασία του διαζυγίου αυτού του ανθρώπου. Και εάν πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν έχει καλό χαρακτήρα και δεν είναι άνθρωπος καλόγνωμος και δεν είναι άνθρωπος από που με βάσει το βίντεο που είπαμε χθε. δεν θα αξίζει τον κόπο να περάσει τόσο μεγάλη ταλαιπωρία για να φορτωθεί σε έναν προβληματικό τύπο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μια περίπτωση που ξέρω ενός ζευγαριού που όταν γνωρίστηκαν η κοπέλα πριν τρία-τέσσερα χρόνια η κοπέλα με, 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 με συμβουλεύτηκε μέσω μηνυμάτων. Την ήξερα την κοπέλα και μου λέει: Γνώρισα κάποιον ο οποίο είναι παντρεμένο και μου είπε ότι ο γάμο του είναι νεκρό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα χωρίσει κλπ. Και, και, και εγώ την απέτρεψα. Στο τέλο όμω, χώρισε αυτό ο άνθρωπο, δεν ολοκληρώθηκε η σεξουαλική του σχέση πρωτού χωρίσει είναι μαζί, αλλά ακόμη και τόσα χρόνια μετά, ακόμη δεν είναι με τον τρόπο που θα ήθελα να είναι μαζί, γιατί ακόμη κρεμούν τα διαζύγια του, οι δίκες κλπ. κλπ. Όμω πρόκειται για ένα ζευγάρι αυτό που σου λέω, που είναι και δύο άνθρωποι όριμοι, είναι και δύο καλά πλάσματα, είναι και οι δυο έντιμοι. Αυτό ο οποίο ήταν παντρεμένο ένιωθε τρομερέ ενοχέ μόνο που μιλούσε με μια κοπέλα πρωτού χωρίσει. Δεν είχαν προχωρήσει την ερωτική του σχέση. Και μάλιστα ο άνθρωπο αυτό είχε πάρα πολλά χρόνια που ζούσε σε ένα γάμο νεκρό και ήταν και κακοποιημένο μέσα σε εκείνο το γάμο. Ενώ στην περίπτωση αυτή τη δικιά σου φαίνεται πω είναι κακοποιητή το μήλον τη έριδο. Γιατί αν δεν ήταν κακοποιητή, δεν θα έβγαζε αγάπη μου αυτό άνω σου. Αν δεν ήταν κακοποιητή, δεν θα πατούσε τη γυναίκα του ασύστολα. Ασύστολα το λέει, χωρί να ντρέπεται. Εγώ την πήρα χωρί να τη θέλω, δεν μου τέριαζε αυτή η γυναίκα και πήγα αλλού να βρω αυτό που θέλω. Αυτή είναι η καραμέλα που λένε όλοι οι παίχτε. Η, καραμέλα που λένε όλοι οι τύποι, οι οποίοι είναι θυσμένοι στο εξωσυζυγικό, στο παράνομο, στο δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και όταν γίνει εσύ η νόμιμη, θα βρει μια άλλη δικαιολογία για τον εαυτό του, την οποία φυσικά δεν θα πει ποτέ σε σένα, δεν θα παραδεχτεί ποτέ σε σένα ότι πάει αλλού, αλλά θα βρει μια δικαιολογία να λέει στον εαυτό του για να πηγαίνει αλλού να βρει αυτό που του λείπει. Και αν δει τώρα, σου λέει να χωρίσει τη γυναίκα Τον όχι να. Not to come clean. Όχι να είναι ξεκάθαρο και να πει, ξέρει, εγώ εδώ και 6 χρόνια τα έχω φτιάξει με μια άλλη γυναίκα την οποία την αρρώστησα. Έπαθε αυτό αυτοάνω από τι ταλαιπωρίε που έπαθε γιατί εγώ ήμουνα μαζί τη και με χώριζε και εγώ επέμενα να έρθει πίσω κλπ. Και, και, και τώρα που αυτή η γυναίκα μου είπε τελειώσαμε. Και τώρα που αυτή η γυναίκα μου είπε θέλω να προχωρήσω να κάνω οικογένεια, τώρα σε χωρίζω εσένα που ξέρει, Εσένα σε απαντούσα από την αρχή και ξέρει, Έχω πάει με πάρα πολλέ γιατί δεν σε ήθελα από την αρχή να σε πάρω. Και είχα μέσα στο μυαλό μου μια καλή δικαιολογία για να σε απατώ. Θα το κάνει αυτό. Όχι. Σου λέει να το στηρίξεις. Να το στηρίξεις, να το κάνει κρυφά. Να μην παραδεχτεί ότι έχει φιλενάδα. Σου λέει, α δεν μπορείς να με στηρίξεις, να μείνεις μόνη σου. Αλλά να με περιμένεις. Δηλαδή να γίνεις 37, να γίνεις 38, να γίνεις 39. Με τις 40 δεν ξέρω πόσο χρονών να γίνεις. Και τι άλλες αρρώστιες να πάθεις. Μέχρι αν και αν χωρίσει. Ε, λοιπόν, Ακούστε με. Ακούστε με έτσι σοβαρά. Shit happens. Μπορεί να συμβεί να τα φτιάξει κάποιο ή κάποια με κάποιον ή κάποια μπαντρεμένο. Δεν θα, δεν θα σας το παίξω ότι ε, ζω έξω από αυτή την κοινωνία και δεν γνωρίζω πώς μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Οι σχέσεις με παντρεμένους και παντρεμένες όμως δεν είναι για να φτιάξει οικογένεια, δεν είναι για να είναι σχέση ζωής. Είναι σχέση μόνο για σεξ, πάθος και ένταση. Δεν είναι σχέση για να χτίσεις τη ζωή σου πάνω. Δεν συστήνω οι άνθρωποι να μπαίνουν σε σχέσεις με παντρεμένους ή να απατούν τα τέρια τους Γιατί το θεωρώ ανέντιμο Και είναι εξαιρετικά πολύ πιο ανέντιμο να το κάνει ένας ο οποίος είναι σε σχέση ή είναι παντρεμένος Να πατάει το σύντροφο του τη σύντροφο του Το τρίτο πρόσωπο, αυτός που είναι ελεύθερος και μπαίνει σε μια σχέση με έναν παντρεμένο άντρα ή γυναίκα δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία τα φύλλα Το τρίτο πρόσωπο κακοποιεί τον εαυτό του αυτό τιμωρείται και γι' αυτό τον λόγο και έβγαλε και αυτοάνωσο νόσημα. Πιθανόν, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρό, αλλά λέγεται ότι τα αυτοάνωσα νοσήματα έχουν μεγάλη σχέση με την καταπίεση των συναισθημάτων μα, την απόθυση των συναισθημάτων μα και με την, μια, μια α, στροφή τη οργή μα προ τον εαυτό μα. Εντάξει. Εντάξει. Δεν σου λέω ότι έκανε καλά που τα φτιάξει παντρεμένο, Ούτε όποιο τα φτιάχνει με παντρεμένο, όποιο τα φτιάχνει με παντρεμένο, όποια τα φτιάχνει με όποια τα φτιάχνει με παντρεμένο, είναι καλά που κάνει. Είναι μέσα στη ζωή όμω αυτό το πράγμα. Εάν κάποιο έχει πέσει στην παγίδα να τα φτιάξει με παντρεμένο, να το έχει μέσα στο μυαλό του, είμαι παντρεμένη, να το έχει μέσα στο μυαλό του, μέσα στο μυαλό τη, ότι αυτό είναι κάτι καθαρά σεξουαλικό, είναι κάτι καθαρά φαντασιακό. Είναι κάτι να είχαμε να λέγαμε. Αν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια φάση ζωής στην οποία σου λέει, εγώ δουλεύω πολλές ώρες και έχω πάρα, πάρα πολλέ υποχρεώσεις και δεν έχω χρόνο για πολλά πολλά και θέλω κάτι έτσι ε, που να είναι στο πλαίσιο της φαντασίας του texting, του sexting και του κανενός κρυφού, κρυφού παράνομου σεξ μια το τόσο, εντάξει. Εφόσον το αντέχει, αλλά να μπει συνειδητοποιημένα. Να μπαίνει συνειδητοποιημένα κάποιο σε μια σχέση με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη. Ότι μπαίνω εδώ απλώ για να νιώσω κάποια συναισθήματα, να βιώσω κάποια πράγματα, να κάνω ένα καλό σεξ που μπορεί να είναι και καλό το σεξ γιατί ε, είναι και κρυφό και είναι και ψυχοπαθολογική έλξη έντονη. Και όμω δεν περιμένω ότι θα γίνει οτιδήποτε άλλο και δεν κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Ότι πραγματικά με αγάπησε ο παντρεμένος, με αγάπησε η παντρεμένη και θα είναι εντάξει μαζί μου. Ο άνθρωπος που δεν ήταν εντάξει με τον άντρα της, με τη γυναίκα της, με τον άντρα του, με τη γυναίκα του. Πώς. Πώς. Ο ίδιος άνθρωπος είναι. Δεν αλλάζει. Δεν μας είπες ότι αυτός πήγε να κάνει ψυχοθεραπεία. Εσύ πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία. Που πήγαινε στο ψυχολόγο μόνο όταν δεν ένιωθε καλά. Πρε, εγώ νομίζω ότι τώρα πρέπει να κάνεις οξία ψυχοθεραπεία. Η γνώμη μου είναι, αν ήμουνα στη θέση σου, θα τον έστελνα να πάει από εδώ πιο πέρα. Θα μπορούσε και εγώ να την παθώ, όπως την επαθέσεις εσύ. Δεν σε κατηγορώ. λίστα, θα μπορούσα. Έτσι, συνεξαρτόμενο πράγμα που είμαι και προσπαθώ να ξεγίνω, καλύτερα. Mm. Δεν σε κατακρίνω. Απλώς αυτό που σου λέω, είναι ότι είναι τεράστια παγίδα αυτό. Πολύ πιθανό να στο λέει για να σε κρατήσει εκεί πέρα, να σε έχει να συνεχίσει να σε απολαμβάνει. Δεν θα εκπλαγόμουν καθόλου να μάθαινε ότι αυτά τα 6 χρόνια έχει πάει και με άλλε γυναίκε. Καθόλου δεν θα εκπλησόμουν. Δεν μου κάνει καθόλου έκπληξη. Αυτό ο τύπο. Ναι. Και τώρα στο λέει για να σε κρατήσει εκεί. Ή Εάν έχει κάποια άλλα συμφέροντα, του ή λε, πα πολύ καλά με τη δουλειά σου, έχει ταξίδια, έχει οικονομική ευχαίρεια, αγόρασε δικό σου σπίτι, σου λέει τι, τι ωραία, τι καλά, να χωρίσω τη γυναίκα μου, που προφανώ έχει αυτό που μεγαλύτερη οικονομική άνεση, αφού λέει δικό του το σπίτι, να χωρίσω τη γυναίκα μου και να πάρω μια άλλη γυναίκα με δικό του σπίτι που βγάζει και λεφτά και θα είμαι μια χαρά. Και θα συνεχίσω την πορεία μου. Σου είπε αυτό ο άνθρωπο ποτέ ότι θα πάει σε ψυχολογό. Σου είπε αυτό ο άνθρωπο ποτέ ότι θα κάνει ψυχοθεραπεία. Δεν αλλάζει κόρη μου ο άνθρωπο χωρί ψυχοθεραπεία. Ο άνθρωπο χωρί επίγνωση των λαθών του και των ελαττωμάτων του, ο άνθρωπο χωρί ανάληψη τη ευθύνη του και χωρί οξία ψυχοθεραπεία, εντατική ψυχοεκπαίδευση και σκληρό πνευματικό αγώνα δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Είναι απλώς άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ακόμη και αν χωρίσει και σε πάρει, θα παίζεις στην καλύτερη των περιπτώσεων ένα light ρόλο της πρώην γυναίκα του. Μπορεί να σε απατάει λιγότερο εσένα. Ε, τώρα είναι και μεγαλύτερο και μπορεί να μην έχει και τόσο πολλέ Μπορεί, δεν ξέρω. Αναλαμβάνουμε ο καθένα την ευθύνη του εαυτού του λέμε στον εαυτό μας αλήθειες. Γιατί πολλές φορές αυτοπαραμυθιαζόμαστε. Δεν φτάνει που μας παραμυθιάζει ο Νάρκης, όσο αυτοπαραμυθιαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Στέκομαι σε αυτό που είπες, ότι όταν πήγαινε στο ψυχολόγο καταλάβαινε ότι αν ήταν εντάξει και αν ήταν έντιμο, από την αρχή θα χώριζε για να είσαστε μαζί. Αλλά δεν πήγαινε τακτικά στο ψυχολόγο. Γιατί ήθελες να αυτοπαραμυθιάζεσαι. Γιατί Εθίστηκε σε αυτή την ένταση που έχει μια εξουσιαστική σχέση. Γιατί ναι, έχει πάρα πολύ ένταση μια εξουσιαστική σχέση, έχει action. Έχει action, έχει δράση. Δεν ξέρει αν θα σου απαντήσει το μήνυμα, δεν ξέρει αν μπορεί να σου μιλήσει, δεν ξέρει αν θα μπορεί να κρυφτεί στην τουαλέτα να πάρει το κινητό να σου στείλει φωτογραφίε. Δεν ξέρει. Έχει ένταση. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε ψυχοθεραπεία. Σε παρακαλώ πολύ. Μην κάνει αμέσω άλλη σχέση, δηλαδή το να χωρίσει από έξι χρόνια τέτοιου είδου παθιασμένη σχέση και στο μήνα να πα να βγει με άλλον, ήταν πολύ φυσιολογικό να σε τουμπάρει και να σε φέρει πίσω. Δώσε έμφαση στη ψυχοθεραπεία. Στη ψυχοθεραπεία σου θέλω να συζητήσει και το ζήτημα. Μην τυχόν και εσύ έχει φόβο Και γι' αυτό το λόγο τακτοποιήθηκες με μια σχέση με έναν παντρεμένο χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι υποσυνείδητα. Μήπως έχεις κάποιο αποφευκτικό στυλ δεσμού. Μήπως φοβάσαι την πραγματική δέσμευση χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι εννοώ. Ψάξ το αυτό στη ψυχοθεραπεία. Θε πάρει αυτό το βίντεο στο ψυχολόγο σου. Όχι για να πω εγώ στο ψυχολόγο σου πώ να κάνει τη δουλειά του καμία σχέση. Φαίνεται πω είναι εξαιρετικό ο ψυχολόγο από αυτά που γράφει. Αλλά πάρ το και πε. Μου λέει αυτό το πράγμα αυτή η ψυχολόγος. Τι μπορεί να σημαίνει, να σου εξηγήσει. Πρόσεξε τον εαυτό σου. Χτυπούν καμπανάρες και εμείς κοφεύουμε. Δείτε τι έχω εδώ στο χέρι μου. Βλέπετε εδώ στο χέρι μου τι έχω. Έχω αυτό το σημάδι. Αυτό το σημάδι το έπαθα χθες. Γιατί όπως σας είπα και στο χθεσίνο βραδινό βίντεο το έκτακτο τα χαράματα βγήκε που έκανα. Ε, ασχολήθηκα αρκετή ώρα για να αποσυναρμολογήσω τη χορτοκοπτική μηχανή και να την ξανασυναρμολογήσω και μετά την άποσα, να την τη ξανααποσυναρμολογήσω και την ξανασυναρμολογήσω και μετά να κόψω και τα χόρτα. Το αποτέλεσμα ήταν να έχω αυτό το σημάδι στο χέρι μου. Και το βλέπα χθε το βράδυ και θυμήθηκα το Μάρτιο του 2017... ότι ένα παρόμοιο σημάδι, ήταν το ίδιο, ένα παρόμοιο τέτοιο σημάδι είχα στην παλάμη μου και είχα και κάτω από, τη, από τα πέλματα των ποδιών. Και εκεί ήταν η απαρχή του αυτοάνωσου νοσήματος, της αυτοφλεγμονόδους νόσου, λίχεν πλάνους, η οποία γέμισε όλο μου το κορμί με βλάβες δερματικές, ευτυχώς δεν είχα στο πρόσωπο και δεν είχα και στα χέρια. Ήταν από εδώ και πάνω, δεν είχα, σε ό,τι φαίνεται τώρα από δέρμα δεν είχα. Είχα σε όλο το υπόλοιπο σώμα, είχε γεμίσει το σώμα μου, είχε γίνει πατημένα ήταν. Ε, ήτανε Μάρτιος του 2017. Ε, από το καλοκαίρι εκείνου του, του 16, δηλαδή 9 μήνες πριν, είχε ξεκινήσει η πολύκροτη σχέση μου με το δεύτερο μου σύζυγο. Ε, η έναρξη του αυτοάνοσου δεν με ξύπνησε. Και μία εβδομάδα μετά είπαν, ναι, στην πρώτη στιγμή Ε, Λίγους μήνες μετά ε, διαγνώστηκα και με διαβήτη τύπου Β και με κλινικό υπεθεροειδισμό. Αλλά συνέχισα. Παντρεύτηκα. Τα φτιάξα όλα καλά-καλά. <laughs> και τη συνέχεια τη γνωρίζετε. Όταν το σώμα μιλά, το μυαλό πρέπει να ακούει. Όταν το σώμα μιλά. Και πολλές φορές οι εχθροί μας γίνονται πρόσωπα που δεν μας φταίνε σε τίποτα. Δεν σου φταίει σε τίποτα η γυναίκα του ανθρώπου αυτού. Ούτε και εσύ δεν σου σε τίποτα. Αυτό σου φταίει. Με αυτόν είχε σχέση και από αυτόν αρρώστησες. Άφησες τον εαυτό σου όντως, δεν τον προστάτεψες, η γνώμη μου είναι να αφοσιωθεί τον εαυτό σου, να κάνει οξία ψυχοθεραπεία για ένα ικανό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μήνε, να κάνει πλήρη αποχή από σεξ, φλερτ κτλ. ούτε με αυτόν ούτε με κανέναν άλλον, να καθαρίσει η ενεργειά σου, να καθαρίσει η ψυχή σου, να καθαρίσει το σώμα σου να ησυχάσει, να χωνέψει όλη αυτή την αρκεσιστική κακοποίηση που έχει υποστεί. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάρα και χειριστικότατος. Και πρόσεξε κορί μου τον εαυτό σου. Σε παρακαλώ πολύ. Και ξέρω πολύ καλά ότι είναι ωραίο πράγμα και η επαγγελματική επιτυχία. Είναι ωραίο πράγμα και η επαγγελματική αναγνώριση. Είναι ωραίο πράγμα και η κοινωνική αναγνώριση. Και τα χρήματα είναι καλό πράγμα. Όμως η ψυχή μας για άλλα είναι πλασμένα. Πλασμένη. Άλλα ποθεί. Αυτό που έχει ανάγκη η ανθρώπινη ψυχή περισσότερο από όλα είναι να ζει αυθεντικά. Ξέρω ότι περιμένατε να πω, ότι αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας είναι τον αληθινό έρωτα και την πραγματική αγάπη. Ναι, είναι ωραίο πράγμα και ο αληθινός έρωτας και η πραγματική ερωτική αγάπη. Όμως, παρά να είσαι μέσα σε κύβδηλες σχέσεις και να έχεις κύβδηλες αγάπες και να είσαι σε ψυχοπαθολογικές σύνδεσεις, το να είσαι μόνος σου και να είσαι αυθεντικός, αυθεντικός στον εαυτό σου, αυθεντικός στα πιστεύω σου και να είσαι ο εαυτό σου και να μην παρασύρεσαι οποιαδήποτε πράξη εσύ θεωρείς πως δεν είναι καλή. Είδες εσύ προηγουμένως θεωρούσες ότι δεν είναι καλή πράξη κάποιος να τα φτιάξει με παντρεμένον ή παντρεμένη. Και όμως παρασύρθηκες από τον έρωτα, από την ψυχοπαθολογική έλξη και έκανες κάτι το οποίο εσύ δεν θεωρούσες σωστό. Ξαναλέω παιδιά, εγώ δεν κριτικάρω του ανθρώπου που έχουν σχέσει με παντρεμένου ή με παντρεμένε. Ξέρω πόση πολύ ερωτική ερημιά υπάρχει εκεί έξω. Ξέρω πόση πολύ αγαμία υπάρχει. Πραγματικά το γνωρίζω. Και το κατανοώ το καταλαβαίνω. Και ξέρω κιόλα ότι πολλοί ελεύθεροι δεν φλερτάρουν, δεν κάνουν. Ξέρω τι γίνεται. Και να κλείσω με γέλιο. Σήμερα το πρωί σηκώθηκα και ετοιμαζόμουν για την παρουσία που είχα στην εκπομπή της κυρίας Μπακοδήμου και κοιτούσα λίγο τα σχόλια στο YouTube αλλά δεν είχα πολύ χρόνο να απαντήσω οπότε τα άφησα, έπρεπε να ετοιμαστώ βλέπετε εντύθηκα στο λίστικα βλέπετε πως αλλάζει ο άνθρωπος ή τον με και φτιάξει τα μαλλιά του λοιπόν και είδα ότι μπήκε μια κυράτσα γιατί μόνο κυράτσα μπορεί να την πει κάποιος Μπήκε μία κυράτσα, όχι κυρία, κυράτσα. Κυράτσα στην Κύπρο είναι έτσι πολύ. σαν να λέμε μια κυρά. Έτσι, κυράτσα το λέμε εμεί. Δηλαδή, μια που δεν είναι η κυρία. Και γράφει κάτω από το χθεσινό βραδινό, το έκτακτο. Χριστό Ανέστη με κεφαλαία, κάμποσε τελείε. Έχετε θέμα με τη φήμη και τη δόξα. Αν κομπεί το ίντερνετ θα φάτε τα σωθικά σας φαντάζομαι γιατί χωρίς αυτό δεν μπορείτε να ζήσετε Λυπηρό πολύ αυτό όμως είναι αλήθεια για σας Και βγαίνει η Λίζα η μισήρη από κάτω και της γράφει εμένα μου αρέσει που ξεκινήσατε με χριστιανικό χαιρετισμό Ευγένεια και καλή προαίρεση πάνω απ' όλα Και απαντάει αυτή, απάντησε στη Λίζα Όλοι μας, δεν, όλοι, όλοι μας δε θα έπρεπε να χαιρετάμε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα αντί καλησπέρα, καλησπέρα και για χαρά επιβάλλεται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όπως είμαστε οι Έλληνες να χαιρετάμε με Χριστός Ανέστη με κεφαλαία πάλι. Εμένα αυτό μου δίδαξαν οι γονείς μου να λέω μετά την Ανάσταση και εμένα αυτό μου δίδαξαν να λέω αλλά δεν είμαι κυράτσα σαν και σένα. Είναι το αυτονόητο σωστό. Αλλά όλοι σχεδόν τώρα κάνουν εντελώ το αντίθετο. Προβάλλουν το λάθο για σωστό και αντίθετο. Και τη απαντάει και μια άλλη φίλη: Χριστό Ανέστη. Μόνο αυτό σα δίδαξαν οι γονεί σα. Το χαιρετισμό, το μην κρίνετε, να μην κρυθείτε. Δεν πόσο μάλλον ότι δεν γινόμαστε προφήτε τη ζωή των άλλων. Καλημέρα σα και καλή φόντιση. Και τη γράφει και η φανή Αρέθα από την Αμερική: Ο Χριστό Ανέστη, εσά η σα να δούμε ποτέ δεν αστεί. Τι κακή είναι αυτή, τι φθόνο είναι αυτό. Αν δεν σα αρέσει, μην ακούτε θα Και σε άλλη παραλία, ολοταχώ γιατί βρωμίζετε τη φιλή μα. Μετά εννοείται ότι ξύπνησα. Δεν θα καθόμουν. Ξύπνησα και δεν τη απάντησα τίποτα. Μπήκε με συνοπτικές διαδικασίε σε απόκρυψη, κυρία. Αλλά όταν μπήκα μέσα στο προφίλ. Είδα ότι αυτή, αυτή, το, αυτή, τυχαία μπήκε στο κανάλι μας. Μπήκε κάτω από το βίντεο γιατί ε, δεν βανδύ. Και μετά πήγε και σχολίασε εκεί, είχε σχολιάσει εκεί και μετά πήγε και σχολεία το χθεσινό βραδίνο. Και τι έγραψε κάτω από το βίντεο για την Δασπίνα Βαδί. Ξέρασα. Έλεω! Τελείες, τελείες, τελείες. Δεν είμαστε στον Υπηαγωγείο. Τελείε, τελείε, τελείε. Η Δέσπίνα θέλει πούτσα. Τελείε, τελείε, τελείε. Η Χριστιανή Ορθόδοξη με το Χριστό Ανέστη αναφέρθηκε με αυτή τη λέξη. σω κι εσεί. Τελείε, τελείε, τελείε. Η Δέσπίνα θέλει πούτσα, κι εγώ θέλω πούτσα. Για να το αναφέρετε τόσο παιδικά. Τελείε, τελείε, τελείε. Θαυμαστικό. Άλλοι έχουν προτεραιότητε. Τελείε, τελείε. Θαυμαστικό. Ο κάθε άνθρωπο, μαντάμ, είναι διαφορετικό. Τελείε, τελείε, τελείε. Όπω το αποτύπωμά του. Αν η Δέσπο να πάει να πνιγεί ή να κάνει βίζα στη συγκρού, θα πείτε, για αυτή, θα πείτε γιατί αυτή και γιατί όχι εγώ. Λυπάμαι. Την επικεφαλή τα διάβασα μόνο. Τα πτυχία νύχτα τα πήρατε. Έλεος τελείες τελείες. Εκτός και αν απευθύνεστε σε κοινό χωρίς παιδεία κλπ. Έχω να απαντήσω στην κυρία με όλη μου την επιστημονικότητα και τα πτυχία μου τα οποία Α, δεν φαίνονται. Τα βλέπεις. Τα οποία τα πήρα μέρα. <laughs> Απόγευμα. <laughs> Πρωί ήταν η ορκομοσία έχω να πω με όλη μου την επιστημονικότητα ότι όλοι μια πουτσα δεν θέλουμε να μου νι... Ε, Όλοι θέλουμε. Είναι πολύ φυσιολογικό να θέλουμε σεξ. Δεν είναι κάτι ντροπιαστικό να θέλει κάποιο σεξ. Είναι επιδιώκει να έχει σεξ. Καθόλου κακό. Και ούτε παιδιάστικο. Παιδιάστικο είναι να θεωρείται ότι έχει άνθρωπο που δεν θέλει σεξ. Και ότι έχει άνθρωπο που δεν θέλει ερωτισμό. Εντάξει, υπάρχει, είπαμε, μια ομάδα ανθρώπων, πολύ μικρή ομάδα, γύρω στο 1% του πληθυσμού, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ω ασεξουαλ, ω ασεξουαλικοί. Πέραν όμω των ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ω ασεξουαλικοί, οι υπόλοιποι που δεν είμαστε σεξουαλικοί, ναι, θέλουμε. Πού τσαμουνεί ο καθένα αναλόγω του φίλου του και του ερωτικού του προσανατολισμού. Ε, sorry που μιλάω κι εγώ με αυτέ τι λέξει, αλλά. Α, α. Πήρε απόκρυψη, κυρία, μην ανησυχείτε, αλλά ήθελα να το πω. Όλοι πουτσα... οι Αχ, Θεέ μου. Αυτά. Εύχομαι το καλύτερο στη φίλη και σε όλους μας. Και να μπορέσουμε να ζήσουμε αυθεντικά τη ζωή μας. Και αυθεντικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ζει με βάση την αγάπη προς τον εαυτό του. Την προστασία προς τον εαυτό του. Φροντίζει να καλύπτονται οι ανάγκες του και μία από τις βασικές ανάγκες που έχει ένας άνθρωπος είναι η συναισθηματική ασφάλεια και η σταθερότητα. Σχέσεις με παντρεμένους και παντρεμένες ούτε συναισθηματική ασφάλεια μας δίνουν, ούτε σταθερότητα, ούτε μοναδικότητα, ούτε αυθεντικές κάνουν τις ζωές μας. Κατά τη γνώμη μου, πάντα. Στέλνω την αγάπη μου. Φιλιά.